54χρονη συνταξιούχος της Ολυμπιακής αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Είχε αιμονές πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έπασχαν από ανίατη ασθένεια. Και η αγωνία της ήταν το μέλλον του παιδιού τους όταν εκείνοι θα έφευγαν από τη ζωή. Η σύζυγός μου έλεγε ότι όλα είναι μάταια. Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή, θα πεθάνουμε. Τι θα κάνουμε με την κόρη μας? Θα μείνει μόνη της σε αυτόν τον κόσμο και θα την εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε. Η μάνα είπαν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Είχε αποκτήσει αιμονή, ότι ήταν σοβαρά άρρωστη, ότι έπασχε από καρκίνο στο σηκώτη. Πήγαμε σε γιατρό και κάναμε εξετάσεις που έδειγναν ότι δεν είχε τίποτα. Επέμενε όμως. Μετά έλεγε ότι είχε καρκίνο σε άλλα σημεία του σώματος. Τον τελευταίο μήνα προσπαθούσε να πείσει και εμένα ότι ήμουν σοβαρά άρρωστος κι εγώ και ότι έπρεπε να πάω σε γιατρό. Αν και ήταν υπό βαριά φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τον σύζυγό της, τις τελευταίες μέρες μάλλον έκρυβε τα χάπια της. Στις τελευταίες ημέρες μου έλεγε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε τον θάνατό μας. Έβλεπα κάποιες περίεργες κινήσεις. Εξαφανίζονταν τα χάπια της. Πιστεύω ότι κάπου τα έκρυβε γιατί ίσως σκεφτόταν να αυτοκτονήσει με χάπια. Τραγική φιγούρα ο πατέρας της 17χρονης Μαρίνας. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα σκεφτόταν να κάνει κακό στο παιδί μας. Επαναλάμβανε χθες αστισμένος όταν κατάφερε να βγει από την αποθήκη που είχε φροντίσει να τον κλειδώσει η παιδοκτόνος. Ακολουθώντας τα σημάδια από το αίμα της κόρης του, έφτασε στον ακάλυπτο όταν πλέον ήταν αργά και για τις δύο γυναίκες της ζωής του. Πάντα την απασχολούσε το μέλλον του παιδιού της. Συχνά αναρωτιόταν τι θα γίνει όταν εκείνη πεθάνει. Δεν γνώριζε ότι αυτό της είχε γίνει αιμονή που θα οδηγούσε σε τραγωδία. Ήταν ένας αρκετά εξωστρεφής άνθρωπος, αλλά το τελευταίο διάστημα είχε κλειστεί στον εαυτό της.